περιοχή του Γασάπικου. Έχουμε πάρει τα υλικά μας, έχουμε φύγει, έχουμε ψωνίσει από παντού, έχεις διαλέξει τα προϊόντα που θέλεις να μαγειρέψεις και θέλω να μου πεις τον τίτλο που θα δώσεις στη συνταγή σου. Από τι αποτελείται? Η συνταγή αποτελείται από κοτοπουλάκι, εδώ ελευθέρας βοσκής από ντόπιο, λουκάνικο με πορτοκάλι και αυτό ντόπιο Καλαμάτας. Περίμενε εκεί. Το λουκάνικο είναι από εδώ. Ναι, Καλαμάτας. Πώς είναι... το λένε, εσύ που δεν χρειάζεσαι γαλάκια. Το λουκάνικο Καλαμάτας λέει, Νικόλαος Μπατάγιας με πορτοκάλι. Ωραία, λοιπόν. Από αυτόν το πήραμε το λουκάνικο. Εννοείται, ναι. Ωραία. Και... θα βάλουμε ντοματούλα, λίγο πράσο, λίγη ρόκα και ντόπιο τυρί σφέλα, νοπί όμως. Περίμενε λεπτά. Ξαναπέστε μου από την αρχή. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Το λέω εγώ, εσύ επιβεβαιώνεις. Κοτόπουλο. Λουκάνικο. Ναι. Από τον κύριο απέναντι. Ναι. Μπράβο. Εδώ τι έχεις μέσα? Αυγουλάκια. Στροθοκαμήλου. Όχι. Τι αυγά είναι? Κότας. Κότας είναι. Ντόπια εδώ πέρα, την περιοχή. Αλανιάρα που λέμε. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, τι άλλο έχεις εκεί πέρα? Ντοματούλα. Τι θα την κάνεις ντομάτα? Θα την ρίξω λίγο μέσα να πάρει λίγο γεύση. Νοστιμιά, ναι. Έχουμε πράσο. Ναι. Και σφέλα νοπή. Δεν πήραμε ξερή γιατί είναι αλμυρί. Είναι αλμυρί. Ναι. Και δεν θα πήγαινε με το λουκάνικο. Όχι, γιατί είναι βαρύ το λουκάνικο. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, θα ξεκινήσεις, αλλά πιο μπροστά θέλω να μου πεις ο βοηθός σου δίπλα. Να μας πει δύο κουβέντες. Από πού είσαι και πώς σε λένε? Ναι, είναι Αποστόλη Σταματέλο. Και σπουδάζω στο ΙΕΚ της Καλαμάτας, στο δημόσιο. Στο ΙΕΚ, το δημόσιο της Καλαμάτας. Στο τμήμα. Τεχνική μαγειρική τέχνης. Τεχνική μαγειρική τέχνης. Υπάρχει ιδιωτικό και δημόσιο ΙΕΚ στην Καλαμάτα. Για όποια παιδιά θέλουν να πάνε να μάθουν αυτό το συγκεκριμένο επάγγελμα, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Υπάρχει και στην Καλαμάτα. Και ιδιωτική σχολή και δημόσια, που μπορεί κάποιος να πάει να μάθει αυτή την τέχνη που λέμε και την αγαπάμε. Σ' αρέσει αυτή η δουλειά? Μ' αρέσει, ναι, γι' αυτό το διάλεξα. Πόσο καιρό είσαι μαθητής? Είμαι στο πρώτο έτος. Άρχισαμε πριν λίγο καιρό και... Ωραία. Ξέρεις ότι το καλοκαίρι πρέπει να φύγεις... Ναι, ναι. Για πρακτική. Ξέρεις ότι είναι δύσκολο αυτό το επάγγελμα. Δεν στο λέω για να φύγεις από το επάγγελμα. Στο λέω όμως να το ξέρεις ότι εμείς εκεί που φτάσαμε, περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Και η δική μας η μαστόρη ήταν... μαστόρη πολύ μεγάλη, αλλά ήταν και πολύ άγρια. Τώρα εμείς είμαστε λίγο καλύτεροι. Σας μαθαίνουμε πράγματα. Εκείνοι δεν μαθαίνανε. Λέγανε κοίτα για να μάθεις. Οκ. Okay. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Θέλω να είσαι εδώ μαζί με τους σεφ, να βλέπεις τι κάνουνε. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να σε πάρω και να πάω να μαγειρέψουμε οι δυο μας κάπου. Μάλιστα. Λοιπόν, Θοδωρή, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσεις. Ναι. Από πού θα ξεκινήσεις? Θα βάλουμε ένα κάψο τηγάνι. Ωραία. Λάδι. Να στο ανοίξω. Ναι, ναι. Βεβαίως. Θα δώσουμε το κοτοπουλάκι και το λουκάνικο. Ναι, ναι. Θα τα βάλουμε να τα σοτάρουμε. Ωραία. Πήρε μπρος. Βάλε μπρος να δούμε τι κάνεις. Δικό σου το παιχνίδι. Λαδάκι, είπαμε πάντα ελαιόλαδο. Ναι, ναι, ναι. Δεν μαγειρεύουμε. Και θέλω να σου πω, κοίταξε τι χρώμα έχει. Ναι. Το συγκεκριμένο ελαιόλαδο είναι από μία μεγάλη εταιρεία που λέγεται Blauel. Ο Blauel είναι, αύριο θα πάμε προς τα εκεί, είναι κοντά στη Στούπα και παίρνει όλα τα λάδια και όλα τα προϊόντα από τη Μεσσηνία, τα συσκευάζει και τα διαθέτει στο εξωτερικό. Δηλαδή, τα λάδια της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας πάνε, οι ελιές Καλαμάτας πάνε στο εξωτερικό. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ανοίξω περισσότερο. Ναι, λίγο να κάψει το... Ωραία, να κάψει. Ωραία. Έχει κάψει όμως. Όπως βλέπω τα ψιλοκόβεις, έτσι. Βάλε όμως μέσα το κοτοπουλάκι σου, γιατί θα αρχίσει να τσιτσιρίζεις τώρα. Ωραία. Πολύ ωραία. Εσύ τώρα δηλαδή θα φτιάξεις, ας πούμε, μία στραπατσάδα, ναι. Μία ομελέτα, δηλαδή θα την ανακατέψεις ή θα είναι... Ωραία. Δεν χρειάζεται να τα ανακατέψεις. Ας το λίγο. Κοτόπουλο είναι ελευθέρας βοσκής. Ναι, ναι. Ξέρεις ότι το ελευθέρας βοσκής είναι λίγο πιο σκληρό από το κανονικό, έτσι. Είναι πολύ πιο γευστικό.
Πολύ πιο γευστικό. Αυτό θα μας το πούνε βέβαια και αυτοί που θα το δοκιμάσουν τώρα, έτσι. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις εδώ πέρα, να κόψεις τα λαχανικά σου για να τα ρίξεις μετά μέσα ή... Ναι, θα τα ρίξω, θα τα κόψω. Okay. Μπορείς να ρίξεις το λουκάνικο, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, ξέρεις, εμείς έχουμε συναντηθεί στη Ζάκυνθο. Ναι. Στη Ζάκυνθο έφτιαχνες κάτι πάρα πολύ ωραία πιάτα. Στο εστιατόριο Ζέπος, ή κάνω λάθος. Ναι, στο Ζέπος, όπως και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι. Ξέρεις, το εστιατόριο Ζέπος το έχουμε πιστοποιήσει, σαν λες. Πώς πάει εκεί πέρα, πότε ανοίγεται? Ανοίγουμε αρχές Μάη. Thank you.
αρκετά χορταστικό, ναι. Έτσι. Δηλαδή, όπως και να γίνει, έχουμε ένα ωραίο φαγητό. Ναι. Αν και τα υλικά σου είναι ωραία, να ξέρεις ότι πάντα κάνεις καλή δουλειά. Αν δηλαδή το αυγό σου ήταν φρέσκο, που είναι, γιατί μαζί τα ψωνίσαμε. Φαίνεται και από το λουκάνικο, όντως, γιατί το δοκιμάσαμε λίγο, ήταν πάρα πολύ καλό. Το τυρί που πήρες, έτσι, ήταν πάρα πολύ ωραία όλα. Τώρα η ντομάτα και τα λοιπά, λίγο πιο κόκκινη, λίγο πιο άγκουρη, δεν μας πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή. Και την Καλαμάτα. Καλαμάτα, εμείς ευχαριστούμε και την Πάτρα. Από ό,τι ξέρω, εκεί πέρα προχωράει πάρα πολύ καλά το γραφείο μας. Ναι, το παλεύουμε μια χαρά. Το παλεύουμε, πιστεύω και να κάνουμε κάτι πάρα πολύ ακόμα μεγάλο, το οποίο δεν θέλω να σου το πω ακόμα, είναι μια έκπληξη. Ωραία. Αλλά το γραφείο στην Πάτρα θα πάει πολύ πολύ μπροστά. Ναι, είσαι σίγουρος. Είσαι ο διευθυντής γραφείου της Πάτρας. Μάλιστα. Της λέξης διευθυντών αρχημαγείρων. Προχώρα έτσι όπως πας και όλα θα πάνε όμορφα. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να ευχαριστήσουμε και τον βοηθό μας. Το βοηθό που δεν έκανε τίποτα, αλλά κάτι είδε. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ κι εγώ. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν θα φύγεις γιατί είσαι και στην άλλη μαγειρική εδώ δίπλα μας. Ωραία. Ευχαριστώ. Εσύ όμως πρέπει να φύγεις. Ωραία. Πάτε, να είμαστε καλά. Χρήστο. Δεν είσαι πρωτάρης, είναι η δεύτερη φορά που βγαίνεις. Ξέρεις λίγο τι ζητάω, τι θέλω στην εκπομπή αυτή. Είσαι μέλος αυτής της εκπομπής. Βρισκόμαστε στην έδρα σου, να το πω έτσι. Έτσι. Γιατί εκτός ότι το σπίτι σου είναι λίγο πιο πάνω από την αγορά, έχεις μεγαλώσει, έχεις γεννηθεί εδώ. Και θέλω να μας φτιάξεις κάτι όμορφο, φτηνό και να μας εξηγήσεις λίγο τον τίτλο που θα βάλεις στο πιάτο σου. Πώς θα το λέγες, Χρήστος, Παράσχος, Κώστας? Όχι. Θα το έλεγα παραδοσιακό. Ένα παραδοσιακό πιάτο που θα του είχα την ονομασία Σ' αφήνω να το σκεφτείς όσο θα το μαγειρεύεις και κάποια στιγμή θα μου το πεις. Πες μου τα υλικά όμως. Τα υλικά. Λοιπόν, έχουμε παστό. Παστό. Χοιρινό παστό. Πολύ ωραία. Άλλοι το λένε και σύγκλινο μάνης. Ναι. Για όσους δεν το γνωρίζουν σαν ναι, παστό. Ναι. Έχουμε μια διαφορά εδώ πέρα με τις μάνες στο σύγκλινο. Ναι. Θα μου πεις αν είναι έτσι ή να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό. Βεβαίως. Κάτω το βράζουν με πορτοκάλι. Αυτό. Και αυτό με πορτοκάλι βάζουμε. Δεν έχει όμως τόσο έντονη μυρωδιά. Ναι, ναι, δεν έχει τόσο έντονη μυρωδιά. Γιατί το κάπνισμα που κάνουν κάποιοι, πιστεύω ότι η διαφορά είναι στο κάπνισμα. Ξέρεις, όλη αυτή η περιοχή εδώ πέρα της Πελοποννήσου, ναι, φτιάχνουν όλοι κάποιο χοιρινό, γιατί είναι μαθημένοι με το χοιρινό. Σωστά. Άλλος το φτιάχνει έτσι λίγο, άλλος το φτιάχνει λίγο αλλιώς. Φαντάσου ότι στον πύργο που θα πάμε τον άλλο μήνα, φτιάχνουν τα τσιγαρίδια που λένε εκεί πέρα, τα οποία τα τσιγαρίζουν μόνο, τα βάζουν στο πολύ αλάτι και το λένε και εκείνοι κάπως. Το γνωρίζω. Διαφορά πιστεύω ότι είναι στο κάπνισμα. Δηλαδή στο τα αρώματα που βγάζουν διάφορα, άλλο παστό το σιγκλινό, άλλο παστό το καλαματιανό, πιστεύω ότι είναι το ίδιο. Ίδιο κρέας είναι, χοιρινό κρέας είναι, okay, καπνισμένο. Για παράδειγμα λίγο λιγότερο. Λοιπόν, πιπεριές, πράσινη, κόκκινη, κίτρινη. Λοιπόν, ξύκα, καλαματιανά. Ξύκα, βέβαια, καλαματιανά. Έτσι. Αλλά όταν λες σίκα, τι εννοείς τώρα, πού θα τα βάλεις τα σίκα? Τα σίκα θα κόψουμε, θα τα κόψω κομμάτια και θα πέσουν μέσα στο ίδιο. Και θα βάλεις σίκα για ποιο λόγο? Θέλω να δώσω μια γλυκύτητα λόγω ότι θα βάλω το ρόδι, ενώ το ρόδι είναι γλυκό. Το ρόδι. Ναι. Το ρόδι. Φυσικός υμός. Φυσικός υμός. Πάρα πολύ ωραίο σε γεύση, το δοκίμασα πριν από λίγο. Μου άρεσε ιδιαίτερα, μπορώ να πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κρεμμυδάκι φρέσκο. Ωραία. Τυρί, γραβιέρα, ηθόμης. Ναι. Τοπικό προϊόν, μεσυνιακό. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον κύριο Γη από την Ηθόμη. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο και μ' αρέσει ιδιαίτερα πάρα πολύ. Ντοματάκι. Και γιατί πήρες ντοματίνια τέτοια? Πήρα ντοματίνια τέτοια γιατί ήθελα να δώσω λίγο όγκο μέσα στο πιάτο. Λοιπόν, και στο τέλος, λίγο μαϊντανό. Τα κρασιά, κρασί, όπως λέω πάντα, τα πιούμε. Όχι, κρασί θα τα χρησιμοποιήσουμε λίγο κρασί για σβήσιμο. Όταν να σοτάρω λίγο τις πιπεριές μαζί με το παστό, ναι, και το κρεμμυδάκι και να ρίξω λίγο κρασί μέσα για να σοταριστεί, να βγάλει τα αρώματα.
όλα αυτά για να μπορέσουμε να ρίξουμε και ελαιόλαδο από μπλάου. Το ελαιόλαδο είναι το ξεκίνημά μας. Είναι η βάση. Ωραία. Και τα κρασιά είναι τις λέσεις μας. Okay. Λοιπόν, δικό σου το παιχνίδι όπως λέω πάντα. Ωραία. Και να δούμε τι θα κάνεις. Να ανοίξουμε λίγο εδώ. Εμένα με ξέρει, ξέρεις αυτό. Ναι, το ξέρω. Άνοιξε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Mm-hmm. Για να μπορεί να ζεσταίνεται το τηγάνι μας και το λάδι μας. Ωραία. Λοιπόν, θα ψιλοκόψουμε σε κομμάτια το παστό μας. Ναι. Θα μου δώσεις λίγο να δοκιμάσω. Βεβαίως. Μετά από το σήκω, δεν πάει. Ναι. Έντονη. Έντονη γεύση. Άρωμα. Ναι. Και όντως το κάπνισμα. Το παστό μπορώ να πω ότι μ' άρεσε ιδιαίτερα από τον κύριο Μαντάγια που πήραμε. Ρίχνουμε λοιπόν το παστό μας μέσα, το κρεμμυδάκι μας, mm-hmm. το φρέσκο. Μάζει, γιατί ήδη το παστό είναι έτοιμο κιόλας. Ναι, ναι. Λοιπόν, κόβουμε λίγο την λουκαγιά μας. Ναι. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Θα βάζεις λίγο απ' όλα, ας πούμε. Λίγο απ' όλα, μικρό το πιάτο, να μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, mm-hmm. το οποίο θέλουμε. Ωραία. Χρώμα, πολύ ναι. βασικό σε ένα πιάτο χώρα. Γρήγορο πιάτο, βλέπω. Πολύ γρήγορο, πολύ εύκολο mm-hmm. και πάρα πολύ φθηνό. Θα ρίξω λίγο λαδάκι ακόμα για το ρούφι. Ναι, 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 ναι. Εξάλλου, λοιπόν. Στην Καλαμάτα είμαστε. Από λάδι άλλο τίποτα. Από λάδι άλλο τίποτα. Από ομορφιές άλλο τίποτα. Σωστά. Και αύριο. Και είμαι στην Μεσσηνία εδώ και ειδικά προς την περιοχή της Μάνης. Οι ομορφιές είναι πάρα πολλές. Δηλαδή. Έχει πάρα πολύ ωραία τοπία, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη. Α, νόμιζα ότι θα έλεγες κάτι άλλο. Όπως. Δεν ξέρω, λέω. Ομορφιές υπάρχουν όπως είπες. Ομορφιές υπάρχουν παντού. Τι άλλο ρίχνουμε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα το αφήσουμε λοιπόν λίγο να σε ευχαριστεί. Να σε λίγο σηκώνεις ότι κάνει γιατί κόβεται ναι. η τέτοια. Ναι, λίγο αλάτι. Πολύ λίγο γιατί είναι αλμυρό το φαστό. Λίγο πιπεράκι. Mm-hmm. Αφήνουμε λοιπόν λίγο. Παίρνουμε τα σίκα. Και τα κόβουμε σε κομμάτια. Δεν θα γλυκίσει αυτό τώρα, δεν θα γίνει... Θα γλυκίσει, αυτό θέλουμε λίγο, να δώσουμε μια διαφορετική, ένα διαφορετικό τόνο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν νομίζω ότι πρέπει να βάλεις καλό. Όχι, θα βάλω ένα μισό. Πολύ ωραία. Πρέπει να το βιαστείς λίγο γιατί αρχίζει και... Βεβαίως. Ή να χαμηλώσω τη φωτιά, δεν όχι, ξέρω. Όχι, 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 όχι. Για χαρά είμαστε. Θα του ρίξουμε λοιπόν λίγο κρασί. Mm-hmm. Για να μας βράσουν λίγο τα λαχανικά μας. Ωραία. Και θα μπορούμε να ρίξουμε και το σίκο μας μέσα. Ναι, για να τραβήξει. Για να τραβήξει. Τώρα. Θα τα κατέψουμε λοιπόν λίγο. Ναι. Τα ντομαρίνια πότε θα τα βάλουμε. Τώρα. Ωραία. Πάμε γιατί θέλω να σου χαμηλώσω τη φωτιά, να σου πει όλο το ντομάτι. Τα ντοματίνια μας τα ρίχνουμε ολόκληρα. Δεν τα χαράζεις καθόλου. Όχι, είναι... όχι. Δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να μου φύγουν τα ζουμιά από μέσα. Θέλω να μείνω ζουμερά. Ωραία. Και έτσι. Αφήνουμε λίγο. Να μπορέσουμε λίγο να διαγυρίσουμε. Σβήνει. Ναι, στο είπα. Μην το σηκώνεις. Ναι, ναι. Δεν είναι υγρά αέριο. Αυτό το κακό έχει. Ωραία. Ωραία. Αρχίζει και γλασάρι. Αρχίζει και γλασάρι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ρίχνουμε το χυμό από ρόδι. Ναι. Το βλέπουμε λοιπόν ότι έχει πάρει μια διαφορετική
Και τώρα να ξέρεις ότι θα γλασάρει ακόμα περισσότερο, ναι, έτσι, ναι, γιατί το ρόδι είναι και σαν συμπυκνωμένο. Οπότε... Και ναι, το αφήνουμε ένα ωραίο λεπτό. Ωραίο φαγητό, ωραία χρώματα. Το αφήνουμε αυτό ένα λεπτό ωραίο. Και μετά το ένα λεπτό αφού του λίγο, έτσι λίγο τα ζουμιά να μπορέσουν να τα τραβήξει, θα ρίξουμε το τυράκι μας. Ωραία. Θα το βγάλουμε γιατί πλέον είναι έτοιμο και με λίγο μαγιανό από πάνω στο πιάτο. Πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Είναι δηλαδή, ας πούμε, σαν μια νέα τηγανιά, αυτό τι είναι? Θα μπορούσαμε να το πούμε σαν μια νέα τηγανιά, η οποία, ναι, γίνεται με παστό, πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο. Γρήγορο, αρκετά. Δηλαδή, μέχρι να κόψει μια νοικοκυρά μια σαλάτα, κάποιος μπορεί να το έχει μουρίγει. Ναι. Τόσο γρήγορα. Κάποιος, δηλαδή, δύο άτομα πρέπει να καθίσουν να μαγειρεύουν. Δεν θα κόβει τη σαλάτα, το άλλο θα κάνει. Το σύμφωνο ημέρα έτσι όπως έχουμε φτάσει, η αγαπητή Παλασκό. Ένα το κάνει και τελειώνει η δουλειά. Γίνεται ο άντρας. Δυστυχώς, τι, βοηθάει παντού. Βεβαίως και βοηθάει. Άντε πάλι. Πρέπει σου να είπα. Το κάνουμε λίγο. Όχι. Να πάρεις την τέτοια, την κουταλίτσα σου και κλακ, να τα ανακατέψεις. Όλα είναι θέμα συνήθειας. Ναι, πάντα. Αυτό έτσι σου είπα. Πολύ λοιπόν ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ήδη τα ντοματίνια μας έχουν αρχίσει και ξεφλουδίζουν. Και... Ναι, και κρατάει και λίγο το ζουμάκι του. Θα τα αφήσουμε λίγο, λίγο ίσα που ακόμα. Για να μπορέσει να βγάλει λίγο τα αρώματά του. Τα έχει βγάλει ήδη, εμένα μου έρχεται μέχρι εδώ. Λοιπόν, να σου φέρω εγώ το πιάτο εδώ, έτσι, για να μπορείς να σερβίρεις και μετά το βάζουμε εκεί. Βεβαίως. Το κλείσω. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία. Ναι, το χρώμα τα πάει πάρα πολύ ωραία. Τα ντοματίνια όντως έχουν δώσει αυτό τον όμπο που είπες. Αλλά και γιατί όχι τα ντοματίνια να είναι και έτσι ολόκληρα, να τραγανίζουν στο στόμα μου. Ωραία. Το οποίο... Πολύ ωραία. Και το ζουμάκι βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί αν έχουμε και λίγο ψωμάκι μπορούμε να βουτήξουμε μέσα. Βέβαια. Να μας πιάσει το φαΐ. Και ειδικά να έχουμε ψωμάκι αυτό το ζυμωτό. Ναι, ναι. Θα κατεβούμε στην άλλη κουζίνα κάτω και θα πάρουμε λίγο τέτοιο ψωμάκι. Με τι συνοδεύεται αυτό? Γιατί μπορεί να πάει σαν άμυλο, δηλαδή, πατάτα τηγανική, ας πούμε, πατάτα χοντροκομμένη. Ναι, πατάτα τηγανική, θα μπορούσαμε κάλλιστα να το, να το συνοδεύσουμε. Ναι, και με τι άλλο? Εντάξει, και με πατάτα τηγανική μπορούμε να το συνοδεύσουμε και με πατάτα φούρνου πάει, αλλά όχι τόσο καλά. Είπαμε να φτιάξουμε ένα γρήγορο φαγητό, αν είναι να περιμένουμε μισή ώρα για να βγουν οι πατάτες από το φούρνο. Όχι, μπορούσαμε κάλλιστα να μπορούσαμε να έχουμε κάνει ένα ωραίο πιάτο. Και το οποίο στο τέλος να ρίξουμε και από πάνω μας λίγο το μαγειρανό μας για να μπορέσουμε. Μου λερώνει το πιάτο γύρω-γύρω. Ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει. Τι το λέω στο πιάτο τώρα? Το σκούπιζα τόση ώρα. Μου αρέσει λίγο ο μαγειρανός να πέφτει έξω από το πιάτο. Όχι. Έξω από το πιάτο δεν πρέπει να περνάει τίποτα. Έχω δίκιο, κύριε μου μαθητή. Να. Μπράβο. Μα δεν μπορούσε να πει και όχι. Λες τώρα αυτό. Σωστό για αυτό. Μπορεί να μου πει τίποτα. Ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Ευχαριστούμε το... Έχει γλασάρι και η σαλτσούλα, κοίταξε την. Έτσι. Δεν τρέχει. Ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Πολύ ωραία υλικά. Ωραία τεχνική. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστη. Να είστε καλά. Και εσύ. Δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε και σε μια άλλη κουζίνα. Έχουμε να κάνουμε μια μαγειρική ακόμα, αλλά θα πρέπει να μετακομίσουμε, να φύγουμε από αυτό το χώρο και να πάμε λίγο πιο κάτω.